Είναι γνωστό, Νίκο, ότι σε αυτό το πανέμορφο νησί, στο οποίο δυστυχώς εγώ δεν έχω πάει, δεν ξέρω αν έχεις πάει εσύ. Βέβαια, είναι πανέμορφο νησί. Βλέπουμε και τον κύριο Ορφανό αυτή τη στιγμή, Μανώλης Ορφανός, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Σαντορίνης, ένας άνθρωπος υπερδραστήριος, ο οποίος έχει βέβαια και μία θέση σε δημοτικό οργανισμό. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα από Σαντορίνη, καλησπέρα κύριε Παγιωτόπουλε, καλησπέρα κύριε Αρχοντάκη, καλησπέρα κυρία Σπανού. Η κυρία Σπανού σας ακούει, βέβαια βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, θα την ακούσετε σε λίγα λεπτά, η Γιώτα Αρχοντάκη είναι δίπλα μου. Δεν ξέρω, βρίσκεσαι σε ένα υπέροχο νησί, Σαντορίνη, αλλά μαζιλεύετε λίγο που είμαστε στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Προσέξατε, ναι, η Κρήτη είναι η νοσταλγία μας. Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο Σύλλογος Κριτών, ο οποίος ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια που είπατε προηγουμένως. Πραγματικά προσπαθούμε να φέρουμε με τις εκδηλώσεις μας και με την δράση μας την Κρήτη όσο πιο κοντά γίνεται στη Σαντορίνη ή το αντίστροφο. Το έχουμε καταφέρει αρκετές φορές και αυτό συμβάλλουν και τα κριτικά κανάλια και πρώτα απ' όλα εσείς που σχεδόν κάθε χρόνο έρχεστε και επισκέπτεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η μυρωδιά της Κρήτης είναι έντονη στη Σαντορίνη. Πάρα πολύ έντονη. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να ευλογήσουμε τα γένια μας χάρη του Συλλόγου Κριτών, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη δράση γενικότερα σε αυτό το νησί. Όχι μόνο σε κριτικό επίπεδο, αλλά γενικότερα σε πανελλαδική εμβέλεια. Πόσοι κριτικοί είστε στο νησί της Σαντορίνης? Κριτικοί, μέλη Κρήτες αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 360 μέλη ενεργά. Ένα λεπτό, 360 κριτικοί Σαντορίνη. 360 μέλη πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιά. Γι' αυτό βγάζει τόσο καλό κρασί η Σαντορίνη? Όχι, δεν νομίζω η Σαντορίνη βγάζει για άλλους λόγους τόσο πολύ καλό κρασί. Αλλά στεναχωρήθηκα που άκουσα ότι υπάρχουν Κρήτες οι οποίοι δεν έχουν έρθει ακόμα στη Σαντορίνη. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και θα χαρούμε να σας δούμε εδώ. Και πού να δείτε και την κριτικοπούλα που έχω δίπλα μου? Κύριε Γιώτα Αρχοντάκη. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς και πήγατε από την Κρήτη στη Σαντορίνη, πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτό το βήμα? Και από πού είστε, από ποιο μέρος της Κρήτης είστε? Είμαι γεννημένος στην Ηράκλειο της Κρήτης. Η καταγωγή μου είναι από το Ροπέδι Λαστείο, από το μικρό χωριό Άγιος Χαράλαμπος. Ο πατέρας μου είναι κριτικός, εγώ γεννήθηκα στην Κρήτη. Η μητέρα μου είναι κριτικιά, με σαντορινιά καταγωγή. Ο πατέρας είναι σαντορινιός, η μητέρα της κριτικιά, από τις Μοίρες. Και έτσι η αντιστοιχία είναι 75-25. Αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ ευλογημένος που έχω δύο καταγωγές, μία από την Κρήτη, τη γενέτειρά μου, και μία από τη Σαντορίνη. Παρές κάνετε εκεί, βρισκόσαστε όλοι, η κριτική λύρα, η χή. Κριτικά γλέντια. Βέβαια. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ο σύλλογος μας έχει ιδρυθεί το 1999. Υπολογίζουμε ότι έχουμε μάθει περίπου στους 3.500 ανθρώπους να χορεύουν κριτικά, όλων των ηλικιών. Έχουμε ένα πολύ δυνατό χορευτικό, το οποίο θέλω να σας πω ότι είχε διακριθεί και στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορού στην Αγία Πετρούπολη και πήρε την τρίτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Με παιδιά Σαντορινιά πήγαμε και διακριθήκαμε εκεί, με κριτικούς χορούς από παιδιά Σαντορινιά. Αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία το 2010 στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορού, ο Σύλλογος Κριτών. Να μας δώσετε. Ναι. Ολοκληρώστε. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Σχεδόν όλες μας οι δράσεις είναι αφιλοκερδός. Έχουμε εργαστήρια, έχουμε παιδικές κατασκευές, έχουμε ζωγραφική, έχουμε τα πάντα. Ό,τι έχει σχέση με το παιδί υπάρχουν στους Συλλόγους Κριτών. Και πραγματικά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, αλλά όλα αυτά οφείλονται από την άριστη φιλοξενία των Σαντορινιών. Οι Σαντορινοί ξέρουν τι πάνε από τη φιλοξενία. Δεν είναι μόνο δικό μας προτέρημα η κριτική, το να... Μπράβο, πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε. Αλλά στη Σαντορίνη πραγματικά βιώνουν όλη την Σαντορινιά, τη θεραϊκή, αν μου επιτρέπετε, φιλοξενία. Τιμάτε και σέβεστε αυτούς τους ανθρώπους. Είστε ένας άνθρωπος από διαφορετικό νησί. Θέλω λίγο να μου πείτε, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, οι πρώτες οικογένειες κριτικών που έφτασαν στη Σαντορίνη. Γιατί από τη στιγμή που είστε 300 άτομα αυτή τη στιγμή κριτική Σαντορίνη, σημαίνει ότι υπήρξαν κάποιες γενιές πίσω που πήραν τη μεγάλη απόφαση και πήγαν Σαντορίνη. Την ξέρετε την ιστορία? Προσέξτε, η ιστορία ξεκινάει από το μινωικό υπολιτισμό καταρχήν. Ξεκινάτε από πίσω, από πολύ πίσω. Ακριβώς. Καλά κάνατε. Το ακροτήρι είχε μετοικηθεί από μινωικό πολιτισμό.
Και μην ξεχνάμε ότι αν πάμε ακόμα πιο πίσω, δηλαδή μάλλον στον μηνιακό πολιτισμό, ξέρετε ότι οι Κυκλάδες γενικότερα με έδρα τη Φολέγανδρο ήταν μηνοϊκή αποικία. Η Φολέγανδρο πήρε το όνομά τη από τον πρίγκιπα Φολέγανδρο, το γιο του Μήνο. Άρα λοιπόν ξεκινάει από τόσο παλιά η ιστορία της Κρήτης με τη Σαντορίνη. Στις ανασκαφές του ακροτηρίου υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα Κρητών μηνοϊκού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα, σήμερα, αν έρθουμε στη νεότερη ιστορία, θέλω να πω ότι η παλαιότερη εν ζωή κρητικιά Σαντορίνη είναι η γιαγιά μου, ο οποίος σήμερα είναι 94 ετών. Είναι από τις μοίρες παιδιάδος. Η οποία μένει Σαντορίνη. Μένει Σαντορίνη. Εδώ παντρεύτηκε λοιπόν, και με τον παππού μου από τις μοίρες. Δέσμευση. Θα την έχουμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή. Είναι λίγο δύσκολο γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο και δεν ξέρουμε αν όλα θα πάνε καλά. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και εδώ είμαστε προκειμένου να βγάλουμε τη γιαγιά και να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ. Η αγαπημένη μαντινάδα του κυρίου Ορφανού ποια είναι? Τώρα βάζετε δύσκολο. Πολλές και διάφορες. Λοιπόν, αυτή που θα πω και που λέω συνέχεια είναι ότι τόπος που... Τώρα έχω, με συγχωρείτε, αλλά έχω, η μνήμη μου είναι λίγο ασθενής. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Χαλαρά, θα το θυμηθούμε. Θα το θυμηθούμε κατά τη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στην Σαντορίνη? Είμαι στην καλντέρα του Μεγαλοχωρίου. Ναι. Μου είπαν οι συνεργάτες ότι θα θέλατε να έχουμε πλάνο πίσω μας την καλντέρα. Είμαστε εξωτερικό χώρο. Αν ο ήχος δεν είναι τόσο καλός. Είναι πολύ καλός ο ήχος. Βγαίνετε από κινητό? Βγαίνω από τάμπλετ. Μπορείτε να το γυρίσετε, να πάρουμε λίγο, να μας δώσετε μία εικόνα στην περιοχή περιμετρικά από εσάς, γύρω από εσάς. Ελπίζω να μην με μαλώσει ο σκηνοθέτης, γιατί είναι αντί. Ο σκηνοθέτης μου το είπε. Πάμε. Α, τέλεια. Το έχουμε. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ είναι η καλντέρα. Ο φωτισμός δεν είναι καλός γιατί είναι το ηλιοβασίλεμα. Φαίνεται τέλεια. Τι ο φωτισμός δεν είναι καλός τώρα, μα είναι δυνατόν? Το ηλιοβασίλεμα. Νομίζω ότι πήρατε την κατάλληλη ώρα. Μα γι' αυτό ξαναβγούμε... εμείς και εμένα το κάναμε. Θα ξαναβγούμε την ίδια ώρα πάλι. Λοιπόν, με αυτή την πανέμορφη εικόνα από τα χέρια ενός κρητικού, ο οποίος παλεύει να διατηρήσει την παράδοση της Κρήτης και στη Σαντορίνη, θυμηθήκατε τη μαντινάδα? Τόπος που την παράδοση ξεχνά και δεν θυμάται, στο λίθαρο του στεναγμού παντοτινά κοιμάται. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε, θα ξαναβγούμε, δεσμεύομαι και φαντάζομαι δεσμεύεστε κι εσείς. Εννοείται, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, κύριε Ορφανέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετούμε, να είστε καλά.